Μέχρι σήμερα η 8χρονη Μαντλίν, που γεννήθηκε χωρίς το μέρος του αριστερού χεριού της κάτω από τον αγκώνα, μπορούσε να κάνει αρκετά πράγματα. Από τώρα και στο εξής θα μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα, όπως να διαβάζει, να κάνει ποδήλατο, ακόμα και να παίζει γκολφ με τον αδερφό της. Όλα αυτά χάρη στο βιονικό χέρι, που η ίδια διάλεξε να είναι ροζ, όπως το αγαπημένο της χρώμα. Το αγαπημένο μου είναι να σχηματίζω καρδιά με δύο χέρια. Το χέρι της κατασκευάστηκε από βρετανική εταιρεία και ονομάζεται «Χέρι των ηρώων». Πρόκειται για το πρώτο βιονικό χέρι για παιδιά ηλικίας μέχρι 8 ετών. Η Μαντλίν είναι η πρώτη που το απέκτησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται πως το συνήθισε πολύ γρήγορα, αφού έμαθε πως να κρατά και να κάνει κινήσεις με την μπάλα του μπέιζμπολ, καθώς και να κάνει καθημερινά πράγματα που δεν μπορούσε έως τώρα. Η Μάντι δεν είχε προσθετικό χέρι στη ζωή της και δεν θα ανησυχούσε ποτέ για αυτήν επειδή είναι τέλεια. Αλλά αν με ρωτάτε αν θα ήθελα να έχει χέρι για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, ναι, θα το ήθελα. Η τοποθέτηση του βιονικού χεριού δεν παίρνει περισσότερο από ένα λεπτό. Στη συνέχεια, η Μάντι χρησιμοποιεί μια λαβή προκειμένου να το σταθεροποιήσει. Το χέρι ενεργοποιείται πατώντας ένα φωτεινό κουμπί. Όταν η Μάντι λυγίζει τους μύες του χεριού της στο μέρος μέχρι τον αγκώνα, οι αισθητήρες ανοιχνεύουν μικρά ηλεκτρικά σήματα και τα μετατρέπουν σε βιονικές κινήσεις του χεριού. Η τιμή του βιονικού χεριού ανέρχεται σε περίπου 20.000 δολάρια και το κόστος του καλύπτεται από τα συστήματα υγείας σε πολλές δυτικές χώρες.